Υπενθυμίζω εν συντομία τους τρεις βασικούς άξονες των προτάσεων του ΚΚΕ, οι οποίοι εξειδικεύτηκαν και στα κριτήρια τα λειτουργικά, έτσι ώστε να διευκολυνθεί και όχι να παρασχεθεί, το ξαναλέμε, να διευκολυνθεί η δυνατότητα των Ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίζουν. Γιατί το δικαίωμα αυτό έτσι κι αλλιώς το έχουν. Θα έλεγε κανείς ότι οι άξονες αυτοί, οι προτάσεις του κόμματος, έπαιξαν το ρόλο της χρυσής τομής ανάμεσα αφενός στη διευκόλυνση του δικαιώματος άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων του εξωτερικού και από την άλλη της αποφυγής μιας αλλίωσης του εκλογικού σώματος από ένα δυνητικά τεράστιο σώμα ψηφοφόρων, οι οποίοι ούτε ουσιαστικούς δεσμούς έχουν με τη χώρα, ούτε διαμορφώνουν τις πολιτικές αντιλήψεις και τα κριτήριά τους με βάση αυτά που συμβαίνουν στη χώρα και κυρίως, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, δεν θα υφίστανται τις συνέπειες των όποιων επιλογών τους. Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα των προτάσεων που, με τις οποίες κατήλθε το ΚΚΕ και στον διάλογο τον διακομματικό αλλά και στη συζήτηση στη Βουλή. Οι προτάσεις λοιπόν αυτές, οι άξονες μάλλον, οι τρεις αυτοί, είναι η ύπαρξη, όπως είπα πριν, πραγματικών ουσιαστικών δεσμών και όχι απλώς ψυχικών ή συναισθηματικών, οι οποίοι βεβαίως είναι καθόλου σεβαστοί, αλλά νομίζουμε ότι δεν είναι αρκετοί για την διευκόλυνση του εκλογικού δικαιώματος. Και όταν λέμε πραγματικών και ουσιαστικών δεσμών, αυτοί βεβαίως τεκμηριώνονται με πάρα πολύ συγκεκριμένους και αντικειμενικούς τρόπους, για παράδειγμα με την ύπαρξη οικονομικών δεσμών, με την με την χρήση και με τη λειτουργία μάλλον του αριθμού φορολογικού μητρώου, και αυτό δεν έχει καμία μα καμία απολύτως σχέση με τη λογική των 500ομέδυμνων και των 200ομέδυμνων για τις οποίες λογικές τις οποίες υπενίσσονται κάποιοι ότι έχει το ΚΚΕ, αλίμονο, δεν πρόκειται περί αυτού. Με το ο δεύτερος άξονας είναι με την το ανώτατο όριο της απουσίας κάποιου Έλληνα του εξωτερικού από τη χώρα ή το αντίστροφο, το ελάχιστο όριο παρουσίας, και μπήκε αυτό στα δύο χρόνια, είτε έτσι είτε αλλιώς, εναλλακτικά, και μπήκε επειδή ακριβώς η ελληνική πολιτεία δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει και να πιστοποιήσει αυτά τα ζητήματα. Και βεβαίως μιλήσαμε και για την αυτοπρόσωπη ψήφο, που τη θεωρούμε εγγύηση όχι μόνο για την αποτροπή οποιασδήποτε προσπάθειας νόθευσης του εκλογικού αποτελέσματος, αλλά κυρίως την πιο ισχυρή απόδειξη ενδιαφέροντος αυτού που πάει να ψηφίσει, ότι πραγματικά ενδιαφέρεται και κάνει ό,τι μπορεί, ότι περνάει από τον ίδιο για να πάει να ψηφίσει στο προξενείο, στην πρεσβεία και σε άλλους χώρους που προβλέπονται και με βάση το νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε. Νομίζουμε ότι αυτά τα κριτήρια, αυτοί οι άξονες, έχουν μια στέρεη λογική θεμελίωση. Και γι' αυτό ακριβώς έχουν τη μεγάλη αποδοχή, έχουν την αποδοχή της μεγάλης, της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Αλλά θα έλεγα ότι έχουν την υποδοχή, τη θετική αποδοχή και της πλειοψηφίας των Ελλήνων του εξωτερικού. Παρά ενδεχομένως τις ενστάσεις που διατυπώνουν εδώ ορισμένοι εκπρόσωποι όπως σήμερα. Θα έλεγα μάλιστα ότι εκτός από την αποδοχή που έχουν εντός και εκτός της χώρας οι προτάσεις του ΚΚΕ, ότι υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Νομίζω ότι αυτές οι προτάσεις, οι άξονες και τα κριτήρια που μπαίνουν, νομίζω ότι είναι, θεωρούμε ως ΚΚΕ, ότι είναι και προς το συμφέρον των ίδιων των αποδήμων. Διότι θα προστατευθούν και από ενδεχόμενες διαιρετικές ή διχαστικές λογικές ή και από ένα νοσηρό κλίμα που ενδέχεται να θέλουν να καλλιεργήσουν κάποιοι
ανάμεσα στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Βεβαίως, πέρα από την, με όλα αυτά, επειδή θεωρούμε ότι όλα αυτά πραγματικά λαμβάνονται υπόψη στο νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε σήμερα, γι' αυτό και δώσαμε την καταρχήν θετική μας ψήφο, κρατώντας βεβαίως τις επιφυλάξεις και διατυπώνοντας ορισμένες παρατηρήσεις οι οποίες διατυπώθηκαν και στην προηγούμενη συνεδρίαση. Νομίζουμε ότι αυτό που υπάρχει στην δεύτερη σελίδα της αιτιολογικής έκθεσης, γιατί η φράση «προστέθηκε ερμηνευτική δήλωση» στο άρθρο 54 πρέπει να αφαιρεθεί. Δεν προστέθηκε καμία ερμηνευτική δήλωση, προστέθηκε παράγραφος πολύ συγκεκριμένη με την έννοια της διάταξης στο Σύνταγμα, και το λέμε αυτό γιατί η αιτιολογική έκθεση δεν είναι μια απλή έκθεση. Αποτελεί συνοδευτικό κείμενο του νόμου και αναπόσπαστο τμήμα του νόμου. Θα πρέπει να διορθωθεί, νομίζουμε. Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Από την άλλη, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει και θα πρέπει να υπάρξει ενισχυμένη διακομματική εποπτεία στον έλεγχο της διαδικασίας, ένας διακομματικός έλεγχος δηλαδή, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί και η αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο της όλης διαδικασίας. Διότι δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε διαδικασία, μιλάμε για την εκλογική διαδικασία, όπου το αδιάβλητο αυτής θα πρέπει να είναι μέρημνα από όλους μας. Τέλος, σε σχέση με τις παρατηρήσεις στο τέλος, νομίζουμε ότι οι υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες δεν είναι και λίγες μέσα στο νομοσχέδιο, θα πρέπει να γίνονται σε κάθε περίπτωση σε συνεννόηση με τα κόμματα της Βουλής και βεβαίως να εγκρίνονται επιπλέον αυτές οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν σχέση με εξειδίκευση διατάξεων του συγκεκριμένου νόμου, να εγκρίνονται από τη Βουλή με την πλειοψηφία των 2/3, έτσι ώστε να έχουμε την εγγύηση του αδιάβλητου της διαδικασίας. Κλείνοντας, θέλουμε να πούμε ορισμένα πράγματα. Επειδή με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο νομίζουμε ότι μπαίνουμε σε πραγματικά αχαρτογράφητα μέχρι τώρα νερά. Είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία για το ελληνικό κράτος. Δεν υπάρχει ανάλογη προηγούμενη εμπειρία. Γι' αυτό θεωρούμε ότι και τα βήματα, τα νομοθετικά, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά. Γι' αυτό ακριβώς απαιτείται και η εμπλοκή όλων των κομμάτων γύρω από τα ζητήματα που προβλέπει το νομοσχέδιο, και βεβαίως να είμαστε πάντα σε μια ετοιμότητα από μετά την εφαρμογή, την πρώτη εφαρμογή του νόμου, να υπάρχει η δυνατότητα διορθωτικών κινήσεων, παρεμβάσεων εκ των υστέρων, αν θα διαπιστωθούν ελλείψεις ή παραλήψεις. Και βεβαίως νομίζουμε ότι δεν βοήθησε μέχρι τώρα, θα προτιμούσαμε, το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι υπάρχει λιγάκι μια σχετική πίεση του χρόνου, θα μπορούσε να υπάρχει μια μεγαλύτερη χρονική άνεση για τη συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου, ακριβώς για τους λόγους που προανέφερα. Είναι ένα πρωτόγνωρο νομοσχέδιο, ανοίγει για πρώτη φορά ένα ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό και θα πρέπει, όπως είπαμε, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Από εκεί και πέρα, πήραμε πριν από λίγο στα χέρια μας και τις νομοτεχνικές βελτιώσεις εδώ του Υπουργείου. Γίνονται ορισμένες βελτιώσεις. Θα έλεγα ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Θα έλεγα ότι είναι σχετικά άτολμες. Έχουμε καιρό ακόμα. Έχουμε και συνεδρίαση και τη Δευτέρα, ακόμα και στην Ολομέλεια, έτσι ώστε να διορθωθούν ορισμένα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.